Συντονισμένοι στο New Radio διαδικτυακά, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Δύναμη φως και ένα υπέροχο βράδυ. Εφτά λεπτά μετά τις 8 για μία ώρα η Αρετούλα κοντά σας με την εκπομπή Μύθου Οδός, τρίτος κύκλος. Για ακόμη μία φορά θα οδηγηθούμε στα υπέροχα μονοπάτια του βιβλίου του Μιχάλη Καλόπουλου «Η ιστορία της νοημοσύνης, Μύτης, Αθηνά και Οδυσσιακό πνεύμα». Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για τον πατέρα θεών και ανθρώπων, Ελάνιος, ένα ενδιαφέρον προσωνύμιο του Ζηνός, αγαπημένοι ακροατές. Φιλοσοφική προσευχή πρόκλου προς όλους τους θεούς και σήμερα ξεκινάμε με το τρίτο κεφάλαιο «Μύτης και η αρχαίγονη εποχή του Ζηνός, η γέννηση και το ταξίδι της νοημοσύνης, η αναζήτηση της Μύτιδος». Εύχομαι σε όλους καλή μας ακρόαση, καλό ταξίδι και η απόψινή μας εκπομπή. Μύτης και η αρχαίγονη εποχή του Ζηνός, η γέννηση και το ταξίδι της νοημοσύνης, η αναζήτηση της Μύτιδος. Συνοψίζοντας λοιπόν, παρατηρούμε πως ενώ οι δύο πρώτοι θεοί των Ελλήνων, ωκεανός και ουρανός, ήταν από τη φύση τους απλές, ορατές δυνάμεις της περιβάλλουσας φύσης, ο δεύτερος δηλαδή ο ουρανός διαθέτει ήδη κάποια σοβαρά στοιχεία πνευματικότητας, μιας και τα δώρα του δηλαδή οι κατευθυντήρια στερισμοί του χρειάζονται αυξημένη παρατηρητικότητα και προωθημένη ερμηνευτική διάθεση για να κατανοηθούν και να αξιοποιηθούν και συνεπώς μεγαλύτερες πνευματικές ικανότητες. Στην αμέσως επόμενη περίοδο του χρόνου, τα πράγματα γίνονται έτη πνευματικότερα, αφού ο χρόνος δεν είναι φυσική η παρουσία και η περιοδικότητά του χρειάζεται αυξημένη οξυδέρκεια και όριμη συνδυαστική σκέψη για να γίνει κατανοητή και να κατονομαστεί. Παρά το ρέο, Ρόνος και Χρόνος. Η πραγματική όμως έκρηξη πνευματικότητας έρχεται όταν ανοίγει το μεγάλο κεφάλαιο της ίδιας της ζωής με τον Θεό Δία ή Ζήνα. Εδώ το απαιτούμενο εύρος των πνευματικών ικανοτήτων είναι εξαιρετικά πολλαπλάσιο. Η φύση της ζωής και οι συνεπειοκρατικοί νόμοι, ηθικοί και φυσικοί που την διέπουν είναι μέχρι σήμερα ένα μεγαλειώδες μυστήριο και φυσικά θα παραμείνει τέτοιο για πολλές χιλιάδες χρόνια ακόμα. Όμως η θεραλέα αρχή έγινε στην τρισένδοξη εποχή της ελληνικής κατανόησης του Ζηνός. Οι περισσότερες αναφορές αυτής της περίοδου είναι ξεκάθαρες περιγραφές φυσικών καταστάσεων και νόμων που διέπουν τη ζωή και τη φύση. Υπάρχει όμως μία αρχαίγονη μυθική παρουσία που ξεφεύγει αισθητά σε απόλυτους υπαινιγμούς πνευματικότητας και αυτή είναι η Μύτης, της οποίας το βαθύτερο νόημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναζητούμε. Αφού λοιπόν πήραμε μία γεύση από την φυσικοπνευματική υπόσταση των θεών της ελληνικής μυθιστορίας, ας επιστρέψουμε στο βασικό μας ζητούμενο, που είναι η αναζήτηση της Μύτιδος. Πολλές μυθολογικές εκδοχές που θέλουν τη Μύτιδα να είναι από τις εντελώς πρωταρχικές θεολογικές παρουσίες. Το χάος πρώτα γεννήθηκε. Έρευος δε και νυκτός μυχθέντων, εθέρας. Έρος και Μύτης εγεννήθησαν. Παρόμοια διαδοχή
μας παρέδωσε και ο Επιφάνιος. Χάος, νύξ, έρευος, γη, εθήρ, ημέρα, έρος, μύτης. Με τις πλέον αρχαίγονες δημιουργικές δυνάμεις της, την συνδέει στην ανθολογία και ο Ιωάννης το Βέος. Πυρ είδωρ και γέα, νύχτα δε ημέρα και μύτης. Φαίνεται λοιπόν, όπως επιβεβαιώνει ο μύθος, η μύτιδα είναι πράγματι από τις πλέον αρχαίγονες παρουσίες. Για το τι μπορεί να είναι η μύτιδα, μία πρώτη ιδέα μας δίνει ο Εύδημος, διευκρινίζοντας πως η μύτιδα δεν είναι μία ακόμα φυσική δύναμη που απέκτησε όνομα, όπως και οι περισσότεροι θεοί των Ελλήνων, αλλά η ίδια η προσωποποίηση του νου και η πρωταρχική συσσόρευση και η οργάνωση της πανάρχης πολύτιμης σκέψης. Χάος ήταν η πρώτη αρχή, ερεύους δε και νυκτός μιχθέντων. Τις τρεις αυτές νοητές υποστάσεις γέννησαν τον εθέρα, τον έρωτα και τη μύτιδα. Μύτης δε είναι αυτός ο πολύτιμος νους. Πολυτίμητος νους. Γι' αυτό και μύτην πρώτον ο θεολόγος ανυμνεί σπέρμα φέροντα θεών. Προσέξτε την τελευταία αυτή γρυφώδη έκφραση. Μύτιδα. Σπέρμα φέρουσα θεών. Που δικαιολογημένα αναγορεύει τη μύτιδα ως την γενεσιουργό αιτία της ελληνικής θεολογίας που πρώτη πρέπει να εξυμνείται. Κι όμως, αυτή η μυθική μητέρα της ιερής ελληνικής θεολογίας σταδιακά εξαφανίζεται από την ελληνική θεοσέβεια. Να είναι άραγε αυτή η πρώτη μας σωστή επισήμανση για τα πράγματα που πήγαν στραβά στην ελληνική αρχαιότητα? Θα δούμε. Ο Ησίωδος μας δίνει μία άλλη εκδοχή για την καταγωγή της γράφοντας. «Η Τιθής, δηλαδή Τιτανίδα, κόρη του ουρανού και της γέας, γέννησε παιδιά στον ωκεανό του στροβιλιστούς ποταμούς και στη συνέχεια παριθμεί 25 μεγάλους ποταμούς που πολλοί εξ αυτών είναι και σήμερα αναγνωρίσιμοι και γέννησε η Τιθής την ιερή γενιά των θυγατέρων του ωκεανού και απαριθμεί 41 ωκεανίδες θυγατέρες, μία εκ των οποίων είναι η Μύτης. Αυτό βέβαια επιβεβαιώνει το πανάρχαιον αυτής της θεότητας, μιας και την συνδέει με την εντελώς πρώτη κατά τον όμηρο θεολογική περίοδο του ωκεανού. Η Μύτιδα λοιπόν επιγραμματικά αναφέρεται και ως κόρη του ωκεανού και της Τιθίος. Και αυτός είναι ο λόγος που η Μύτης αναφέρεται και ως θαλάσσια θεότητα, η Ωκεανίδα. Η Μύτιδα όμως, όπως θα δούμε, έχει μία κεφαλαιόδη διαφορά από τις υπόλοιπες ωκεανίδες, τις οποίες στη συνέχεια αναφέρει ονομαστικά ο Ησίωδος. Αυτές, δηλαδή οι υπόλοιπες, έχουν κυρίως ονόματα που παραπέμπουν σε ιδιότητες και καταστάσεις ή εμπειρίες νερού. Όπως αυτό φαίνεται επεξηγώντας τα ονόματα των ωκεανίδων. Πυθό, από το ποθούμενο είδωρ. Η Άνθη, δια το εφραντικό των υδάτων. Η Ηλέκτρα, δια το καθαρό του ύδατος. Δωρής, δια των υδάτων γινόμενα δώρα. Πρυμνό, διότι με την πρύμνη οι ναυτικοί καταπλέουν. Ουρανία, επειδή εκ των ουρανών τα ύδατα. Καλή ροή, καλή ροή. Μόνη λοιπόν εκ των ωκεανίδων με αδιαφυσβήτητη καταγωγή ναυτοσύνης, της οποίας όμως το όνομα φαίνεται να έχει βαθύτερο καθαρά πνευματικό περιεχόμενο, είναι η Μύτης, για την οποία αναφέρεται.
Μη τις διότι βουλευτικοί, δηλαδή οι σόφρονες, είναι οι πλέοντες ναυτικοί. Έτσι μάλλον εκ του ασφαλού συμπεραίνουμε πως η ωκεανίδα Μύτιδα εκφράζει κυρίως την ναυτική νοημοσύνη, για την οποία ναυτοσύνη και άλλοτε έχουμε αναφέρει πως για χιλιετίες αποτελούσε την κορυφαία μορφή διανοητικής πρόκλησης και ανθρώπινων επιδόσεων και συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία της μεσογειακής ευφυΐας και της ευέλικτης πρακτικής νόησης. Αταγανό βλεφαρό σπίθο, ροδεί συνενάνθε συνθρέψαν. Ευρία λεγλαυκαιών χαρίτων θαλός, καλικόμων μελεδίμα σε μεν Κυπρί. Αταγανό βλεφαρό σπίθο, ροδεί συνενάνθε συνθρέψα. Η Μύτιδα λοιπόν προϋπήρχε της εποχής του Διός σαν μια ιδιαίτερη δύναμη, δηλαδή δυνατότητα συγκέντρωσης πρακτικών λύσεων από την εποχή ακόμα του ωκεανού, τότε που ο άνθρωπος προσπάθησε να δώσει λύσεις στα πρώτα του δυσεπίληπτα διλήμματα. Ως κόρη του ωκεανού ασφαλώς συντρόφευε την ανθρωπότητα αδιάσπαστα από την πρώτη ακόμη εκείνη θεολογική περίοδο. Έζησε την ειρηνική, παράκτια, τροφοσυλλεκτική περίοδο που ονόμασαν εποχή του ωκεανού. Κατόπιν έδρασε και συντρόφευσε ή και οδήγησε τους ανθρώπους στην κατοπινή εξερευνητική περίοδο του ουρανού και έφτασε μέχρι την εποχή του Διός, περνώντας μέσα από την ταραγμένη εποχή του Κρόνου. Μόνο τυχαία λοιπόν και ασήμαντη δεν φαίνεται να ήταν η συγκεκριμένη θεά. Παρ' όλα αυτά, στην ελληνική γραμματεία δεν υπάρχουν ή δεν διεσώθησαν περισσότερα στοιχεία δράσης και λεπτομερή χαρακτηριστικά της Μύτιδος, για να μπορέσουμε να εμβανθύνουμε περισσότερο στις ιδιαιτερότητές της και την εκτεταμένη και τρισένδοξη συνδρομή της στις απότατες εκείνες περιόδους. Στην εποχή όμως του Ζηνός, η προσωπογραφία της Μύτιδος αναπτύσσει ευδιάκριτα χαρακτηριστικά που θα μας απασχολήσουν. Στην εποχή λοιπόν του Ζηνός, η Μύτιδα εμφανίζεται ως η πρώτη και η σημαντικότερη σύντροφός του και μάλιστα σε κρίσιμους χρόνους αναταραχής και πολέμου. Ο Κρόνος, ο πρόγονος θεός του Ζηνός, βρίσκεται ήδη σε στάδιο αφανιστικής έξαρσης, δένοντας τα αδέλφια του στα Τάρταρα και καταπίνοντας τα ίδια του τα παιδιά και αδέλφια του Διός. Αυτός δε, δηλαδή ο Κρόνος, τους αδελφούς του Διός έριξε στα δεσμά, στα Τάρταρα τους φυλάκισε. Και επειδή οι γονείς του ουρανός και γη προμάντευαν πως η εξουσία του Κρόνου θα του αφαιρεθεί από κάποιο παιδί του, τα παιδιά του κατάπινε ο Κρόνος μόλις σε γεννώντο. Και η πρώτη μεν κατάπιε την Εστία, έπειτα τη Δήμητρα και την Ήρα και τέλος τον Ποσειδώνα και τον Πλούτονα. Θυμωμένη από αυτό, η γυναίκα του Ρέα στην Κρήτη έφυγε όταν ήταν έγκυος στον Δία και εκείνη σε ένα σπήλαιο τον γέννησε του όρους δείκτη. Η δε Ρέα, αφού με σπάργανα μία πέτρα τύλιξε, την έδωσε στον Κρόνο να την καταπιεί, αντί του γεννηθέντος Διός. Σε μία άλλη παραλλαγή του μύθου, μαθαίνουμε πως ακόμα και αυτή τη δυνατότητα της διαφυγής από την κατάποση, αχρίστευση δηλαδή, και τη δόλια αντικατάσταση του βρεφικού Δία με την πέτρα, την έδωσε η σοφή Μύτιδα. Μάλιστα, κατά τη μυθολογική αυτή εκδοχή, ο σωτήριος αυτός Λίθος δεν ήταν παρά γιος, δηλαδή παράγωγο της Μύτιδος που τον πρόσφερε στον Κρόνο αντί του Διός. Υπάρχει δε και μία άλλη ιστορία. Δισκοκούσης της Ρέας, αυτή η Μύτιδα τέκνον γέννησε, το οποίο ονόμασε Λάαν, δηλαδή πέτρα. Αργότερα, όταν η Ρέα τον Δία γέννησε, η Μύτη στο δικό της παιδί Λάαν αντάλλαξε, ώστε ο Κρόνος αντί του Διός τον Λάαν κατάπιε. Έτσι ο Δίας αργότερα
τον ανταυτού καταποθέντα λαν τιμώντας τους ανθρώπους λαούς ονόμασε. Ο ρόλος λοιπόν της αρχαίγονης Μύτιδος όχι μόνο γίνεται μυθολογικά ουσιαστικότερος για τη σωτηρία του βρεφικού Διός, αλλά έρχεται και πολύ πλησιέστερα στους ευεργετημένους από αυτήν ανθρώπους της αρχικής εποχής του Διός. Παρσένη και με λιγάρι εσύ αροφόνη, μη αφαιρήν δυνατέ βάλε δίβαλε κυριλοσύνην, ως τεπικήματος άνθρος αμάλκιον εσ υποτίτε, μη δε εσύ τον εχόν πάλι πόρφυροσύνην. Ο Απολλόδωρος συνεχίζοντας μας πληροφορεί πως όταν ο Δίας μεγάλωσε έλαβε αρχικά ως πολύτιμη συνεργό του την κατά πολύ αρχαιότερη του Μύτιδα, που όχι μόνο τον βοήθησε να ελευθερώσει τα αδέλφια του από τα Τάρταρα κατά τη συμβουλή της γης, αλλά κατάφερε η ίδια η Μύτιδα να δώσει στον Κρόνο ένα φάρμακο που τον ανάγκασε να εξεμέσει πρώτα την πέτρα και μετά όλα τα αδέλφια του Δία που είχε καταπιεί. Ενωμένος πια με τα αδέλφια του, ο Δίας πόλεμο κήρυξε κατά του Κρόνου και των συμμάχων των Τιτάνων. Αυτή είναι άλλη μία σωτήρια και καθοριστική συνδρομή της σοφής Μύτιδας στον αγώνα επιβίωσης και επικράτησης του Διός. Στην επαρχή λοιπόν της εποχής του Ζηνός ουσιαστικά βλέπουμε τη Μύτιδα σε εντυπωσιακή δράση. Αρχικά σώζει τον Δία από την αφανιστική κατάποση, παίρνοντας το ρίσκο της εξαπάτησης του Κρόνου, προσφέροντάς του μάλιστα το δικό της παιδί. Ελπίζω βέβαια μετά από όσα είπαμε κανείς πλέον να μην φαντάζεται πραγματικά μωρά που καταπίνονται. Με την ενηλικίωση δε του Ζηνός η Μύτιδα αναλαμβάνει ξανά δράση, γιατί είναι η μόνη που αντιλαμβάνεται πως χωρίς τα αδέλφια του ο Ζήνας είναι αδύνατο να κυριαρχήσει στον πόλεμο επικράτησης. Έτσι είναι ξανά η Μύτιδα που όχι μόνο του δίνει τη σωστή συμβουλή, αλλά αναλαμβάνει η ίδια να εκτελέσει τη δύσκολη αυτή και δόλη απελευθερωτική αποστολή, πλησιάζοντας με θάρρος το αφανιστικό στόμα του Κρόνου και προσφέροντάς του το δελεαστικό εμετικό φάρμακο. Η πολύτροπη ετοιμοπόλεμη θεά διαχειρίζεται με επιτυχία καταστάσεις που ο νεαρός Ζήνας παρακολουθεί απλά άπραγος και ανήμπορος. Και δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν λέγαμε πως είναι αυτή η Μύτιδα με τις πανούργιες στρατηγικές κινήσεις της. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις γέννησης αλλά και εδραίωσης της εποχής, δηλαδή κυριαρχίας του Ζηνός. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ασύγκριτη θεά ξεχάστηκε στο διάβα του χρόνου. Ξεχασμένη θεότητα πολύτροπης νόησης, αναζητώντας την Μύτιδα. Πρώτη μεν Μύτης, τα της φρονήσεως και την καταβίων τέχνην, δίδαξε. Προσωπικά γνώρισε επιφανειακά τη Μύτιδα από τα εξαιρετικά βιβλία του αείμνηστου Ηλία Τσατσόμηρου.
Σε πρωτόγνωρο όμως βάθος από το θαυμάσιο βιβλίο Μύτης, η πολύτροπος νόησης των Ελλήνων, των Γάλλων συγγραφέων Βερνάρντ και Ντετίνε, και το οποίο σας συνιστώ εν θέρμος. Οι εν λόγω λοιπόν συγγραφείς, καθόν μας περιγράφουν λεπτομερώς τη Μύτιδα, επισημαίνουν ταυτόχρονα με έκπληξη την αδικαιολόγητη απουσία της από το φιλοσοφικό σκεπτικό των Ελλήνων. Η Μύτης απουσιάζει από την ελληνική σκέψη. Η Μύτης είναι μία μορφή νόησης που προϋποθέτει ένα περίπλοκο αλλά συνεκτικό σύνολο πολυμήχανης νόησης, στάσεων και συμπεριφορών που συνδυάζουν οξυδέρκεια, προβλεπτικότητα, ευστροφία, προσποίηση, καπατσοσύνη, επαγρύπνηση, αίσθηση ευκαιρίας, μακρόχρονη εμπειρία. Όμως στον πίνακα της σκέψης και της γνώσης που κατήρτισαν οι φιλόσοφοι, αυτοί οι επαγγελματίες της διανόησης, οι ιδιότητες που συγκροτούν τη Μύτην, δηλαδή η δεξιοτεχνία και τα στρατηγήματά της, παραμερίζονται τις πιο πολλές φορές ή διαγράφονται από το χώρο της αληθινής γνώσης. Δεν υπάρχουν πραγματείες για τη Μύτιδα, δηλαδή μορφές πανούργας νοημοσύνης, όπως υπάρχουν πραγματείες για τη λογική, ούτε φιλοσοφικά συστήματα δομημένα στη βάση και τις αρχές της πολυμήχανης νοημοσύνης. Η παρουσία της στο νοητικό κόσμο των Ελλήνων μπορεί βέβαια να ανοιχνεύεται στο παιχνίδι των διανοητικών πρακτικών. Δεν υπάρχει όμως κείμενο που συστηματικά να αποκαλύπτει τα μέσα και τις ενέργειές της. Ο φιλόσοφος συνήθως αποσιωπά τα περί Μύτιδος ή μιλά ειρωνικά και μάλιστα σε τόνο πολεμικής για να προβάλλει καλύτερα τον δικό του τρόπο σκέψης και κατανόησης που συνηθίζεται στη δουλειά του. Αντίθετα με άλλους, στον Αριστοτέλη η φρόνηση, δηλαδή η πεμπτουσία της Μύτιδος, διατηρεί τουλάχιστον αρκετά χαρακτηριστικά της Μύτιδος. Απόδειξη της μειωμένης εκτίμησης των Ελλήνων προς τη Μύτιδα είναι ότι ουδέποτε η Μύτης λατρεύτηκε ως θεά. Η αφηρημένη έννοια της Μύτιδος πρέπει να ξέφυγε από την οξυδέρκεια των Ελλήνων. Οι Έλληνες δεν έβαλαν το ζήτημα της Μύτιδος μέσα στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ενδιαφέρον έχουν οι επισημάνσεις τους για το τι πραγματικά είναι η Μύτης. Η ίδια η Μύτης είναι μία δύναμη πονηριάς, δόλου και απάτης, ενεργή μεταμφιεζόμενη για να ξεγελάσει το θύμα της, δηλαδή τον αντίπαλο. Δανείζεται μορφές και κρύβεται αντί να φανερώσει την πραγματική της υπόσταση. Δημιουργεί ψευδεστήσεις που παρασύρουν τον αντίπαλο. Κατάπληκτο στην υποχρεωτική ήττα του. Τόσο κατάπληκτο όσο και οι γητίες ενός μάγου. Κάθε μυτιοειδής ύπαρξη είναι ένα ζωντανό μάτι που δεν κλείνει ποτέ. Είναι ένας κυνηγός που ενεδρεύει σιωπηλός και αφουγκράζεται αθέατος, όπως ο πανάυπνος Δίας που δεν κοιμάται ποτέ. Δορκεύει δηλαδή, παραμονεύει, ελοχεύει και βλέπει τα πάντα αθέατος, ενώ βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση για το θανατηφόρο πλήγμα, όπως ο Ερμής και ο Προμηθεύς που βρίσκει λύσεις ακόμα και στα διέξοδα. Μυτιώης, θεός και άνθρωπος, θεός ή άνθρωπος, όταν αντιμετωπίζει μία πραγματικότητα, πολλαπλή, ευμετάβλητη, σχεδόν άπιαστη, χάρη στη δυνατότητα της πολυμορφίας της, την ελέγχει μόνο αν ο ίδιος φανεί ακόμα πιο πολλαπλός, πιο κινητικός και πολυσήμαντος από τον αντίπαλό του. Η Αθηνά, η κόρη της Μύτιδος, Μύτης και η ίδια, εκπροσωπεί αυτή τη δύναμη μέσα στον οργανωμένο κόσμο των Ολυμπίων θεών. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις λεπτές
επιμορφωτικές περιγραφές τους για τον μυτιοειδή άνθρωπο, που για τη μελέτη μας αυτή παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο μυτιώης άνθρωπος σε σχέση με τον αντίπαλό του δείχνει να είναι πιο συγκεντρωμένος μέσα σε ένα παρόν, από το οποίο τίποτα δεν του ξεφεύγει, ότι τίνει προς το μέλλον του οποίου έχει μηχανευτεί διάφορες πλευρές, έχοντας μεγαλύτερο πλούτο εμπειριών, συσσωρευμένο από το παρελθόν, βρίσκεται δηλαδή σε μια κατάσταση άγρυπνης προμελέτης. Είναι συνεχώς έτοιμος να χυμίξει, δρά γρήγορα, σαν να στραπεί, χωρίς να υποκύπτει σε μια ξαφνική παρόρμηση όπως κάνουν συνήθως οι ομηρικοί ήρωες. Αντίθετα, η μύτη του ξέρει να περιμένει υπομονετικά έως ότου παρουσιαστεί η αναμενόμενη ευκαιρία. Ακόμη και όταν ενεργεί με ορμή, το έργο της μύτιδός του βρίσκεται στον αντίποδα της παρορμητικότητας. Αντί να παραπέει εδώ και εκεί στο έλεος των περιστάσεων, προσδένεται γερά στο πνεύμα και το σχέδιο που εκ των προτέρων έχει μηχανευτεί. Μπορεί να δράξει την ευκαιρία, γιατί ξέρει να προβλέπει τη συνέχεια των γεγονότων και να προετοιμάζεται για αυτά εγκαίρως. Μπορεί να εξερευνήσει εκ των προτέρων τους πολλαπλούς δρόμους του μέλλοντος, και αυτή η κυριαρχία του πάνω στους καιρούς είναι ένα από τα γνωρίσματά του. Είναι πολύμορφη, πολύχρωμη, ποικίλη, ευκίνητη, έολη, γιατί το πεδίο εφαρμογής της είναι ο κόσμος της κίνησης, του πολλαπλού και του αμφίβολου, και αφορά ρευστές πραγματικότητες, δηλαδή του εκτάκτου απρόσμενου και αναπάντεχου, που συνεχώς μεταβάλλονται για να κυριαρχήσει στο φευγαλείο. Φευγαλαίο, η μύτης πρέπει να γίνει ταχύτερη από αυτό. Για να κυριαρχήσει σε μία μεταβαλλόμενη και αντιφατική κατάσταση, πρέπει να γίνει πιο ευλίγιστη, πιο ευκίνητη, πιο πολύμορφη από τη ροή των γεγονότων. Οφείλει αδιάκοπα να προσαρμόζεται στην διαδοχή των γεγονότων, να συμμορφώνεται στο απρόβλεπτο των περιστάσεων, ώστε να πραγματοποιεί το σχέδιο που συνέλαβε. Η νίκη ενάντια σε μία ευμετάβλητη πραγματικότητα, που μέσα από τις συνεχείς μεταμορφώσεις γίνεται σχεδόν άπιαστη, επιτυγχάνεται με αυξημένη κινητικότητα και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη μεταμόρφωσης. Στη φύση, τα ζώα που αντιπροσωπεύουν ιδανικά τη μύτιδα είναι η αλεπού, η σουπιά και το χταπόδι. Η αλεπού για τις πανουργίες της και το χταπόδι για την πλαστικότητα και τις παραλλαγές του. Το εφιέστατο αυτό ζώο, η αλεπού, που δεν πιάνεται σε καμία παγίδα, συχνά προσποιείται εντελώς ακίνητη την νεκρή, αλλά μόλις την πλησιάσουν τα περίεργα πουλιά, τότε φανερώνει ξαφνικά το δόλο της και ταρπάζει ευνηδιαστικά. Η λέξη αλόπιξ μπορεί στα ελληνικά να δηλώσει τον δόλο. Μη την δε αλόπιξ. Ο Όμηρος, στο χωρίο που πλέκει το εγκόμιο της Μύτιδος, γράφει: η μύτης, δηλαδή η πολύτροπος νόησης, τον κάνει και όχι η δύναμη, τον άξιο, τον λωτόμο, και η μύτη στον καπετάνιο, τον άρμενο, στο πέλαγος, το κρασά τον ακουμαντάρι, καθώς οι άνεμοι τον δέρνουν πέρα δόθε, η μύτης και αυτόν που τρέχει στα άλογα βοηθά και πρώτος φτάνει. Ο μύτιος άνθρωπος, με έντεχνο δόλο, μπορεί να καταβάλει και τον πιο δυνατό, χρησιμοποιώντας την ίδια την ορμή ή τα όπλα των αντιπάλων του.
γιατί αντιστρέφεται, συστρέφεται και αναποδογυρίζει αναγκάζοντας τον δυνατό να καταβάλλεται από την ίδια του την ορμή. Έτσι με το διανοητικό αυτό τζούντο η Αλεπού νικά το λιοντάρι. Στην κάθε μάχη λοιπόν μετρά η αναθεωρητική ετοιμότητα των μέσων και των επιλογών μας. Τον δε τύπον της μάχης τον ορίζει ο αντίπαλος με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του. Αυτός ο αντίπαλος ορίζει και την ηθική των μαχών, την οποία οφείλουμε να παρακολουθούμε όπως το δάχτυλό μας παρακολουθεί κάθε κίνηση του ειδόλου του στον καθρέφτη. Κάθε ηθικός ζεσταγμός ή ανεπάρκεια σημαίνει αυτόματα την θανατηφόρο υπεροχή των αντιπάλων. Όχι απλή δύναμη λοιπόν, αλλά μυτιοειδής ευελιξία. Όχι στην αδιαλαξία ατροπή, ναι στην πολυτροπία, δηλαδή στην έγκυρη αναθεωρητικότητα και την πανουργία. Η ατροπία είναι έννοια απολύτως αντίθετη της πολυτροπίας. Το προτινόμενο πρότυπο είναι ο πολύτροπος, ο άνθρωπος με τα χίλια τεχνάσματα, ο επίστροφος άνθρωπος που παρουσιάζει στον καθένα ένα διαφορετικό πρόσωπο, δηλαδή ποικίλον ήθος. Σε όλη την ελληνική παράδοση ο άνθρωπος αυτός ονομάζεται Οδυσσέας, ο πολυμύτης αυτός για τον οποίο ο Ευστάθιος έλεγε ότι είναι χταπόδι. Το χταπόδι λοιπόν χαρακτηρίζει έναν τύπο ανθρώπινης νόησης με πολυάριθμους ελιγμούς και τρόπους που περισφύγγει τους αντιπάλους του όπως τα πολλά ευλίγιστα πλοκάμια του χταποδιού. Με τα γνωρίσματα και τις συμπεριφορές που την χαρακτηρίζουν στους τομείς όπου ασκείται και με τις στρατηγικές που εφαρμόζει για να αντιστρέψει τους όρους και τους κανόνες της αντιπαλότητας, μοιάζει με 100 χειραμαχητή που στο κάθε χέρι του κρατά και διαφορετικό όπλο. Η υπεροπλία, η άρτια, προετοιμασία και η έγκαιρη δημιουργία ευκαιριών, δηλαδή παγίδων, είναι γι' αυτόν το βασικό ζητούμενο. Στην ενδιαφέρουσα δε συνέχεια θα δούμε πως μόνο η Αθηνά, η κόρη της Μύτιδος, με απαράμιλο τρόπο ενσωματώνει όλες αυτές τις εκπληκτικές και πλεονεκτικές μεθόδους της άρτια προετοιμασμένης και αδιαφιλονίκητης νίκης. Η Μύτης δεν ασχολείται μόνο με αναλύωτες σταθερές ή ξεκάθαρες περιστάσεις, αυτό το κάνει κυρίως η Θέμηδα. Αντίθετα, αγωνίζεται να κατακτήσει τις δύσκολες πρακτικές που αφορούν τα απρόοπτα, ρευστά, ασαφή και περίπλοκα πεδία μάχης. Σε ένα συγκρουσιακό κόσμο δεδομένης και ακατάπαυστης αντιπαλότητας, παραπλάνησης και ξαφνικών ελιγμών, ο Μύτιος άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση ακατάπαυσης ετοιμότητας και προσαρμογής σε κάθε τύπο αντιπαλότητας με οξυμένες ικανότητες όπως η σβελτάδα, η οξυδέρκεια, η σύνεση, αλλά και με άφθονα αποθέματα γοητείας, κατεργαριάς, δόλου, ψευτιάς και προσποιήσεων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αυτές οι ιδιαίτερες γνώσεις τις περιλαμβάνουν τη συσσαγωγικά μαγεία, η οποία σημειωτέων είναι δύναμη πανάρχια, ιστορικά υπαρκτή με εξαιρετικές νίκες και συγκεντρώσεις μυτιοειδούς υλικού και σοφίας, αλλά δεν σταματά μόνο εκεί. Προχωρά στην κατάκτηση κάθε μάχημης ευφυΐας και αντιπαλότητας, όπως το κυνήγι, η αλεία, ο πόλεμος και η στρατηγική πολιτική. Σε κάθε μορφή βίας ή αντιπαλότητας, η Μύτης αντιτάσσει τα προνομιακά της όπλα, που μεταξύ άλλων
είναι η απατηλή πολυπλοκότητα, η πολυπροσωπία, η φαινομενικότητα και τα λεπτότατα παγιδοποιά διλήμματά της. Η μύτη της γλιστρά σαν το νερό μέσα από τα δάχτυλα των αντιπάλων της. Η μύτη της γλιστρά σαν το νερό μέσα από τα δάχτυλα των αντιπάλων της. Εισέρχεται σε κάθε ρογμή αντιπαλότητας και διαβρώνει, αλλοιώνει, νοθεύει, συγχαίει την αντίπαλη στρατηγική. Η πολυμορφία, ο δόλος, η ευληγησία, το αμφίβολο και η ικανότητά της να φαίνεται το αντίθετο από ό,τι πραγματικά είναι, την καθιστούν αόρατη σαν στόχο. Αφού το φαίνεστε ανταποκρίνεται στο είναι της, μόνο όταν αυτή το αποφασίσει. Τελικά, μύτης σημαίνει ευρηματική σκέψη, ευφυΐα σχέδιο, που δεν του λείπει η πονηριά, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η εφαρμογή. Δυστυχώς, όλος αυτός ο καταράκτης φαινομενικά ακραίων ιδεών μπορεί να φαίνεται δυσνόητος, δύσπεπτος και κυρίως ατέριαστος με την ελληνική σκέψη. Σας υπόσχομαι όμως πως στο τέλος αυτού του βιβλίου θα είστε σε πολύ πλεονεκτικότερη θέση για να αποφασίσετε αν πράγματι αποτελούν χαμένο κεφάλαιο του ελληνισμού ή όχι. Αυτή λοιπόν η πανάρχια πλεονεκτική ελληνική κληρονομιά μαχητικότητας, αυτή η πεμπτουσία του οδυσσιακού πνεύματος, γιατί περί αυτού πρόκειται, σταδιακά εξανεμίζεται και χάνεται από την ίδια την ελληνική σκέψη που τη γέννησε. Ο διάσημος ομοιριστής Βίλιαμ Ουίζ έγραψε: «Μετά από μια περιορισμένη συνολική παρουσία στα ομοιρικά έπι, η μύτης δεν επιβίωσε παρά ως απλή ποιητική ανάμνηση». Πράγματι, όταν ο Παυσανίας περιηγείται την Ελλάδα, δεν βρίσκει το παραμικρό λατρευτικό της ίχνος. Κανένα λατρευτικό ιερό, παλαιό ή νεότερο, δεν υπήρχε αφιερωμένο σε αυτήν. Σε ολόκληρο το εκτεταμένο έργο του, η λέξη «μύτης» δεν απαντάται ούτε μία φορά. Σε αντίθεση με αυτό, εκατοντάδες φορές απαντάται στα κείμενά του το όνομα της κόρης της Αθηνάς. Παρ' όλα αυτά, όπως θα δούμε, η μύτιδα κάθε άλλο παρά χάνεται εντελώς σαν διανοητική θεολογική σύλληψη. Ο ελιγμός του μύθου είναι εδώ αξιοπρόσεκτος και ταυτόχρονα εκπληκτικός. Η μύτιδα και ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει όχι μόνο δεν εξαφανίζεται στην ακολουθία του μύθου, αλλά μετουσιώνεται σε θεότητα επόμενης γενιάς για να υπηρετήσει τις γνωσιολογικές, λατρευτικές και πολεμικές ανάγκες των Ελλήνων.
θεοί, σαν αιώνιες πνευματικές συλλήψεις, ασφαλώς δεν μπορούν να πεθάνουν. Όταν όμως οι εξελίξεις τους ξεπερνούν, οι σοφοί και τα διάφορα ιερατεία έβρισκαν έξυπνους τρόπους να τους αναγεννήσουν, χωρίς να τους απαξιώσουν, επαναφέροντάς τους στη ζωή εξαιρετικά αναβαθμισμένους. Θα θυμάστε ασφαλώς πως η γη και οι κόρες των θεών στην πανάρχια μυθοθεολογία εξυπηρετούσαν σε όλους σχεδόν τους λαούς αυτή την ανάγκη του εξυγχρονισμού και της αναβάθμισης των αρχικών θεολογικών συλλήψεων. Έτσι, όταν κάποιος θεός αποχωρούσε από τη θεολογική σκηνή, η συνθέστερη συνέχειά του ήταν γιος ή η κόρη που τον αντικαθιστούσε. Αυτή λοιπόν η μετάβαση από τη θεά Μύτιδα στην κόρη της Αθηνά, μόνο ως ανάσταση της Μύτιδος μπορεί να θεωρηθεί, αφού όμως πρώτα περάσει από το εγκεφαλικό εκολαπτήριο της άλλης πανίσχυρης μυθοθεολογικής σύλληψης, αυτής του υπέρτατου Διός, που θεωρήθηκε πατέρας θεών και ανθρώπων. Αυτό ακριβώς δεν αντιλαμβάνονται και οι παραπάνω Γάλλοι συγγραφείς, Βερνάντ και Ντετιένε του βιβλίου Μύτης. Από την οπτική αυτή λοιπόν διατυπώνουμε την ενδιαφέρουσα ένστασή μας στο προαναφερθέν σύγγραμμα. Η Μύτιδα όχι μόνο δεν χάνεται στα βάθη του μύθου, αποστερώντας μας τις πανάρχες γνώσεις και αξίες που ενσωματώνει και αντιπροσωπεύει, αλλά στο πρόσωπο της κόρης της έχουμε μία εξυγχρονισμένη, βελτιωμένη και αναθεωρημένη θεολογική ανάσταση της αρχικής Μύτιδος, με το νέο όνομα πλέον και τις αναβαθμισμένες ιδιότητες της κόρης της θεάς Αθηνάς. Η όλη μυθολογική τροπή μας θυμίζει τους αναρρύθμιτους γιους των θεών και θεϊνών σε ολόκληρο το θεολογικό πάνθεον της ανθρωπότητας, μη δε του χριστιανισμού εξαιρουμένου. Συχνά λέω πως η σπουδαιότερη ανιχνεύσιμη αναθεωρητική κίνηση ιστορίας είναι αυτή της μετάβασης από τον ξεπερασμένο, σκληροτράχυλο και κατάπικρο παλαιοδιαθητικό γιαχβισμό στα παραπλανητικά παραπλανητικά γλυκύτατο χριστιανισμό. Βλέπουμε λοιπόν πως χιλιετίες πριν αυτή η πρακτική αντικατάσταση θεών ήταν ευρύτατα διαδεδομένη. Πρόκειται για σημαντική θεολογική αναθεωρητική μετάβαση και αναβάθμιση και όχι για εξάλληψη μιας σοβαρής θεολογικής σύλληψης. Βέβαια, το πόσο καλά έγινε τελικά αποδεκτή και κατανοητή από τους Έλληνες, ακόμη και η κόρη της Μύτιδος Αθηνάς, θα μας απασχολεί σε όλη την έκταση αυτού του βιβλίου. Είναι λοιπόν ολοφάνερο πως η μητρική θεότητα Μύτιδα μετουσιώνεται κυριολεκτικά στην εξυγχρονισμένη εκδοχή της κόρης της που φέρει το όνομα Αθηνά. Ακριβώς άλλωστε μας επισημαίνει και ο διάσημος αρχαιότητας γιατρός Γαλινός γράφοντας «Την Αθηνάν μη την ούση φρόνησιν και ηγεμονικόν είναι», δηλαδή κατ' ουσίαν η αρχαίγονη Μύτιδα είναι η Αθηνά. Άλλωστε όπως θα δούμε η ίδια η Αθηνά έχει μεταξύ άλλων και το προσωνύμιο της μητέρας της Μύτης. Εφ' εξής λοιπόν δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να το πούμε πως ό,τι λέει ή κάνει στη μυθολογική της σταδιοδρομία η Αθηνά έχει τεράστια σημασία για την έρευνά μας, ως αν πραγματικά να παρακολουθούσαμε πάνω της την κυριολεκτική συνέχεια και τα ίχνη της αρχικής εκείνης αριστουργηματικής θεολογικής σύλληψης που έφερε το όνομα της μητέρας της Μύτιδος. Το περίεργο είναι πως από την αρχαιότητα ακόμα δεν είδαν έτσι την Αθηνά. Όπως θα δούμε, οι πρόγονοί μας πράγματι αδυνατούν να συλλάβουν το άκρως ενδιαφέρον αυτό ζήτημα στην πλήρη έκτασή του. Δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται
τα βαθύτερα μυστικά αυτής της σπουδαίας μυθοθεολογικής εξέλιξης που θα μπορούσε να τους προσφέρει την απαραίτητη στρατηγική και διοικητική κυρίως υπεροχή. Για να γίνω σαφέστερος, ο ισχυρισμός μου είναι πως όλα τα ακραία χαρακτηριστικά δόλου της μητέρας της Μύτιδος που τόσο ξεκάθαρα είδαμε να περιγράφονται παραπάνω, πράγματι σταδιακά περιθωριοποιούνται, ατονούν και τελικά αποβάλλονται ακόμα και από αυτή την κόρη της Αθηνά, στην οποία όμως με το παραπάνω ανήκουν. Στο υπέροχο έργο Μύτης διαβάζουμε: «Φαίνεται παράδοξο το ότι μία μορφή νόησης τόσο βασική στην αρχαιοελληνική κοινωνία παραμένει σήμερα παραγνωρισμένη, παρότι φιλόσοφοι του 4ου αιώνα π.Χ. όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης δεν παρέλειψαν να αναφερθούν σε αυτήν, απαριθμώντας μάλιστα τα γνωρίσματά της και προσδιορίζοντας τις ιδιότητές της. Μπορούμε να τους χρεώσουμε». Εδώ αναφέρεται στο σύνολο της φιλοσοφίας την σιωπή αυτή σχετικά με τους μυτιόεντες θεούς. Ποιον ή τι πρέπει άραγε να θεωρήσουμε ύποπτο? Για την εξαφάνιση του προνοητικού ανθρώπου με τις χίλιες μορφές και ικανότητες σήμερα. Δυστυχώς η αγωνιώδης και πολύ σημαντική αυτή ερώτηση των παραπάνω συγγραφέων στη συνέχεια του σπουδαίου πραγματικά βιβλίου τους Μύτης μένει αναπάντητη. Στο βιβλίο τους αυτό δεν είδα ούτε την οδυσσιακή τη συνέχεια, ούτε την ανάσταση της Μύτιδος στο πρόσωπο της ολόλαμπρης θεοκόρης της Αθηνάς. Και αυτή την σημαντική, κατά τη γνώμη μου, παράληψη φιλοδοξώ να αναπληρώσω στο βιβλίο που κρατάτε. Το αν θα επιτύχω κάτι τόσο σημαντικό ή όχι, στο πραγματικά δύσκολο αυτό εγχείρημα θα παραμένει ανοιχτό ερώτημα για να απαντήσετε εσείς οι αναγνώστες. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερη μια οποιαδήποτε προσέγγιση με λάθη, υπερβολές ή παραλήψεις που άλλοι αργότερα ασφαλώς ικανότεροι μου θα διορθώσουν ή θα συμπληρώσουν, παρά αυτή η καθολική παρασιώπηση του σημαντικότατου αυτού θέματος. Όλα αυτά λοιπόν, υποθέτουμε πως η κόρη της Μύτιδος Αθηνά, η θεά με την παράξενη γέννηση και την ακόμα πιο παράξενη σύνθεση, δεν ήταν ένα νεογέννητο αυτοδημιούργητο μυθολογικό όν, ξεκομμένο από την παρελθούσα γνώση, αλλά μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέχεια μίας ένδοξης μητρικής προϊστορίας. Συνδεδεμένη άρρηκτα με τη μητέρα της, οι δυο τους αποτελούν την ίδια την απόταδη συνολική ιστορία της μάχημης μεσογειακής νοημοσύνης, το σύνολο των συνετών γνώσεων, όλων των προγενέστερων χιλιετιών που έφεραν την τέχνη της μαχητικότητας σε ένα όριμο στάδιο σοφροσύνης. Η ιστορία της Αθηνάς λοιπόν δεν ξεκινά με την γέννησή της, αλλά η ενδιαφέρουσα συνέχεια μιας σπουδαιότατης μητέρας της θρηλυκής πολύτροπης Μύτιδας. Η παράξενη καταγωγή αλλά και η ιδιόμορφη γέννηση της Αθηνάς τονίζουν ιδιαίτερα την εξαιρετική προσωπικότητά της. Δεν είναι μόνο το εγκεφαλικό παιδί του πατέρα, των θεών και των ανθρώπων, αλλά κυρίως η κόρη της πλέον πανούργας και πολύτροπης θεάς που υπήρξε ποτέ, της θεάς Μύτιδος, που δυστυχώς, όπως θα γίνει ελπίζω αντιληπτό, δεν έμελε να λατρευτεί επαρκώς ποτέ από τους Έλληνες, ούτε καν στο πρόσωπο της αποθεωμένης κόρης της.
ανθρώπινο στοιχείο πίσω από τους μύθους. Μύθος σημαίνει δύο. Των σκοτεινών λόγων παρατομείο, δηλαδή κλείο, και γίνεται παρατομείο μοιήσω το διδάσκω. Μύθος, λόγος, εικονίζουν αλήθειαν. Βέβαια, δικαιολογημένα πλέον αναρωτιέται κανείς, τι βαθύτερο μπορεί να σημαίνουν άραγε όλα αυτά? Για να εμβαθύνουμε λοιπόν περισσότερο, πρέπει να υπενθυμίσουμε πως πίσω από τις μυθολογικές μάχες και εναλλαγές δεν βρίσκονται μόνο φυσικές δυνάμεις, έννοιες και πλούσια ανθρώπινη φαντασία, αλλά συχνά και οργανωμένες παρατάξεις ανθρώπων ή ιερατείων που δημιουργούν, καταγράφουν, ακολουθούν ή επιβάλλουν αυτές τις αλλαγές. Έτσι, οι μυθολογικές αυτές μάχες έχουν οπωσδήποτε και τη διάσταση της καταγραφής των κοινωνικών εξελίξεων και της τότε ανθρώπινης συμμετοχής σε ήττες και διδάγματα από αναρρύθμιτες κοινωνικές ανατροπές. Γι' αυτό άλλωστε συχνά αποκαλούμε την ελληνική μυθολογία Ελλήνων μυθιστορία. Ο ωκεανός, ο ουρανός και ο Κρόνος χρόνος, ως αιώνιες υπαρκτές φυσικές οντότητες, δυνάμεις ή έννοιες, ασφαλώς προϋπήρχαν της ανθρώπινης παρουσίας και κατανόησης. Απλά τώρα, για πρώτη φορά στον μύθο, αποκτούν όνομα, υπόσταση, συμμετοχή και λειτουργικότητα και η σχέση τους με την ανθρώπινη ζωή καταγράφεται, επειδή η όρημη πλέον ανθρώπινη αντίληψη μπορεί πια να τις εκτιμήσει κατανομάζοντάς τες. Είναι προφανές μάλιστα πως αποκτούν θεολογική υπόσταση, επειδή ακριβώς υπάρχουν πολυπληθείς πλέον ανθρώπινες κοινωνίες που τις έχουν αντιληφθεί ως κρατές ιερές δυνάμεις, που τους παραστέκονται ή και ενίοτε εναντιώνονται στο σημαντικό αγώνα της επιβίωσής τους. Πρέπει να υποθέσουμε λοιπόν πως για όριστα μακρύ χρονικό διάστημα ένα ολόκληρο πλήθος ανθρώπων κινείται στους ρυθμούς και στους νόμους που υποστηρίζουν τα σεβάσματα κάθε θεολογικής εποχής, ρυθμίζοντας ήθη, έθιμα και κανόνες ζωής, και φυσικά κάποιοι βολεμένοι ανάμεσά τους αντιστέκονται με πείσμα σε κάθε διαφαινόμενη πνευματική ή θεολογική αλλαγή. Αντίστοιχα, πρέπει να κατανοηθεί και η εποχή του Διός σαν ένα νέο αναδυόμενο σύνολο ανθρώπινων σεβασμάτων, δηλαδή ένας νέος ευρύτερος κοινωνικός ορίζοντας και προσανατολισμός, που κατανοείται και εκπροσωπείται πάλι από ανθρώπους που αμφισβητούν τον παλαιό και μάχονται για την επικράτηση του νέου. Με αυτά υπόψη, μπορούμε ευκολότερα να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά όχι μόνο τις ενδεχόμενες συγγενείς θεϊκές δυνάμεις, δηλαδή η αδέλφια του Διός, αλλά και πολλές από τις ανθρώπινες αιτίες για τις διαμάχες διαδοχής μεταξύ των ιδεατών αυτών θεών. Αφού ο Ζεύς εκφράζει τη ζωή και τις νέες διευρυμένες γνώσεις της εποχής του, τα αδέλφια του δεν είναι παρά οι συγγενείς, εκείνες δυνάμεις που πλαισιώζουν τη ζωή και συγκυβερνούν μαζί με τον ιδεατό αρχηγό τους Ζήνα. Άρα, οι ελληνικοί θεογονικοί μύθοι έχουν τουλάχιστον διπλή ερμηνευτική προσέγγιση, απ' τη μια ως φυσικές δυνάμεις ή έννοιες, με εναλλαγές ή και φυσικές καταστροφές, αλλά απ' την άλλη, οπωσδήποτε και ως καταγεγραμμένες κοινωνικές καταστάσεις, με ιστορικό πυρήνα δηλαδή, πνευματικής αποδοχής ή ανθρώπινων αγγυλώσεων της απότατης εκείνης εποχής.
Όταν ο Κρόνος λοιπόν αρχίζει σε εισαγωγικά να καταπίνει τα μεγαλύτερα αδέλφια του Θεός, όπως μας αποκαλύπτει ο μύθος, δύο είναι τα πιο πιθανά σενάρια που μπορούμε να υποθέσουμε. Πρώτον, σε φυσικό επίπεδο, ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο φυσικών καταστροφών. Τέτοιες ερμηνείες έχουν δοθεί άφθονες. Και δεύτερον, που για μας είναι το πλέον ενδιαφέρον, ότι σε κοινωνικό επίπεδο κάποιοι αντιστέκονται στεναρά και αφανιστικά στις καινοφανείς διευρυμένες πλέον γνώσεις της ζωής, δηλαδή του νεογέννητου ζηνός. Από αυτή την ερμηνευτική σκοπιά, το πιθανότερο είναι πως κάποιοι που ηγούνται σε μία πολυχιλιόχρονη εκτεταμένη κρόνια περίοδο, σε εισαγωγικά ας τους ονομάσουμε κρόνιο ιερατείο, αντιστέκονται στεναρά στην αναδυόμενη γνώση της εποχής του Ζηνός, σε εισαγωγικά τα καταπίνοντας, δηλαδή αχρηστεύοντας πολύτιμα νέα δεδομένα που εντελώς φυσιολογικά εξακολουθούν να γεννιούνται. Έτσι, το γεγονός πως ο Κρόνος λίγο πριν από τη γέννησή του Διός κατάπια ήδη την Εστία, τη Δήμητρα, τον Ποσειδώνα, τον Πλούτονα και την Ήρα, μας οδηγεί στις πιθανές σκέψεις πως την εποχή του Κρόνου αντιπροσωπευτικά στοιχεία της οικογένειας, δηλαδή της Εστίας, της Γεωργίας, δηλαδή της Δήμητρας, της Ναυσιπλοείας, δηλαδή του Ποσειδώνα, παραμελούνται βάναυσα και οδηγούν σε αδικαιολόγητη ένδυα, δηλαδή κατάποση Πλούτονα, εμποδίζοντας την προοδευτική ροή, δηλαδή Ήρα, των εξελίξεων. Σημειώστε δε πως πριν από την ακραία δραματική ποιητική έκφραση της κατάποσης αναφέρονται και οι πιο κατανοητές εκφράσεις του είδους της αχρίστευσής τους με τα δεσμά και τη φυλάκισή τους στα Τάρταρα. Σε αυτήν την άδικη καταπίεση των κρόνιων δυνάμεων ήταν επόμενο η νεοεμφανιστής απαράταξη, δηλαδή η ιερατείο του Διός, να επαναστατήσει. Τα παιδιά λοιπόν του Κρόνου, που εδώ ολοφάνερα αντιπροσωπεύονται από τις θεοποιημένες έννοιες των αδελφών του Ζήνα, που ο χρόνος Κρόνος εμφανίζει, χώνοντάς τα βαθιά στην κοιλιά του, ήταν ένα πρόβλημα που αναζητούσε πηγόντως λύση, και στην κρίσιμη αυτή καμπή της ανθρωπότητας επεμβαίνει καθοριστικά και ευεργετικά η πολύτροπος Μύτιδα. Η στρατηγική κίνηση της Μύτιδος, που έχει σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση ή την ανάσταση των αδελφών του Ζηνός, είναι και η αιτία της τελικής επικράτησής του, αφού η Μύτιδα ελευθέρωσε τα αδέλφια του από τα Τάρταρα κατά τη συμβουλή της Γης, δίνοντας τον Κρόνο ένα φάρμακο που τον αναγνώρισε που τον ανάγκασε να εξεμέσει. Συνεπώς η Μύτιδα, ερμηνεύοντας τελικά τον μύθο, δεν είναι πλέον μόνο μία τυχαία αρχαίγονη και αφηρημένη θαλάσσια θεότητα, αλλά και μία παράταξη συνετών ανθρώπων που αντιστέκονται, απελευθερώνουν συγγενείς δυνάμεις, δημιουργώντας τις βασικές αφορμές έναρξης, ύπαρξης και δραίωσης της εποχής του Ζηνός, μέσα στην οποία γεννήθηκε ο πανανθρώπινος ελληνικός πολιτισμός. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, αγαπημένοι ακροατές. Θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή μας για η κατάποση των παιδιών του Κρόνου. Θα μιλήσουμε για Μύτης σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία και περνάμε στο κεφάλαιο Δέλτα, Αθηνά, η Ανάσταση της Μύτιδος. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Καλό βράδυ, καλή ανατολή σε όλους. Γεια σας.